Δεν μπορώ να μην συγχαρώ την κυβέρνηση για την επίδειξη ευαισθησίας σήμερα το πρωί σε μια χάμηλα στον ταξιούχο δημοσιογράφο στα Ελίσια με παιδί με ειδικέ ανάγκες όπου με τα όργανα της τάξης πήγαν να, την κάνουν, να τις κάνουν έξωση ε, σπάζοντας την πόρτα, τρομοκρατώντας και βέβαια με έναν ε, με μια κατάσταση τα τραγωδία να το πω έτσι που ζει συνολικά ο κόσμος ο οποίος υποχρεώθηκε να δανειστεί για να βάλει το κεφάλι του στο κεφάλι του κεραμίδι και δυστυχώς εδώ είναι έρμιο στα κοράκια, στα αρπακτικά, στα φαντ, στους πάτσιδες όπως λέει ο κόσμος, γιατί και εκεί μια εταιρεία είναι από πίσω, η οποία είναι μια τέτοια εταιρεία ε, η οποία αρπάζει ε, σπίτια των, ε, ε, των οφηλετών. Και βέβαια η κυρία χρωστά 15.000 ευρώ όχι από δάνειο, από κάρτες, καταναλωτικό δάνειο. Δεν μπόρεσε να το αποπληρώσει και έρχεται τώρα στην πρώτη κατοικία που πάτε και λέτε ότι δεν, δεν ε, γίνεται πληστηριασμό πρώτη κατοικία. Στην πρώτη κατοικία και έχετε τεράστιες ευθύνε. Και σήμερα λοιπόν βγαίνει έξω από το σπίτι αυτή η χαμηλοσυνταξιούχα. Να ξέρετε όμω, το κίνημα είναι εκεί από το πρωί, συγκρούεται με τι δυνάμει καταστολή, αλλά και με όλο αυτό το σύστημα που έχετε οργανώσει ενάντια στο λαό. Για το νομοσχέδιο λοιπόν. Γιατί ψηφίζουμε εμείς κατά επί της αρχής γιατί ακριβώς το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμιά θετική εξέλιξη για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, μισθωτών ή μη μισθωτών των αυτοπασχολουμένων. Αποτελεί αντίθετα μια συνέχεια όλης αυτής της πολιτικής που ασκείται στο ασφαλιστικό από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, και η βάση του είναι ο νόμος Κατρούγκαρου, ο γνωστός, και πάνω σε αυτόν οικοδομείται συνολικά την, το ξύλο μας, συνολικά κάθε κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και υλοποιώντα αυτόν το στόχο σας, την ανταποδοτικότητα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα συνολικά από όλα αυτά που διεκδικούν οι ίδιοι συνταξιούχοι. Οι περικοπές των συντάξεων συνεχίζονται, η 13η και η 14η σύνταξη δεν ε, επιχειρείται ή δεν τη συζητάτε να επανέλθει. Το ΕΚΑΣ, που εσείς ήδη ίδιοι κατα... καταγγέλατε τον Κατρούγκαλο, ότι το κατήργησε εντελώς ενώ το είχατε καταργήσει εσεί πριν, δεν μιλάτε ούτε καν συζητάτε για ενίσχυση των χαμηλοσταξιούχων. Το ΕΦΑΠΑΞ το έχετε ήδη ε, καταργήσει στην ουσία και βέβαια μιλάμε για μια μεγάλη μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης που υπάρχει σήμερα και βγαίνουν συντάξεις πείνας. Πάνω σε, αυτά, πάνω σε αυτές τις ράγες είναι και αυτό το νομοσχέδιο, γι' αυτό ψηφίσαμε κατά. Ας πούμε στις αυξήσεις των συνταξιούχων. Μιλάτε για μια αύξηση 7 με 7,5% όπως λέει ο Υπουργός στα διάφορα κανάλια που βγαίνει για να επικοινωνήσει την πολιτική του με πληθωρισμό 10 με 12%. Πεςτε μου, είναι αύξηση αυτή. Δεν είναι μείωση της αγοραστής δυνατότητας αυτής της μειωμένης σύνταξης, της πετσεκομένης σύνταξης από τα μέτρα που εσείς έχετε πάρει. Τι μπορεί να καλύψει ο συνταξιούχος με αυτή την κουτσουρεμένη αύξηση. Και μάλιστα δεν είναι για όλους. Για αυτού που έχουν προσωπική διαφορά, δεν θα έχουν άξιση. Και όπω είδαμε εδώ και στην συζήτηση με του φορεί, δεν αφορά τη σύνταξη των 800 ευρώ, το εισόδημα, το εισόδημα του συνταξιούχου, αν υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Δηλαδή, αν έχει ένα εισόδημα που με άλλη πηγή, αυτό είναι έξω από την αύξηση τη σύνταξη. Επίσης, είναι η αύξηση της αγροτικής συντάξης. Μιλάμε για κοροϊδία. Μιλάμε για μια αύξηση των 20 ευρώ πάνω σε 300 ευρώ σύνταξη που παίρνουν οι συνταξιούχοι. Μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα. Ποιος αγρότης αλήθεια συνταξιούχος που παίρνει αυτή τη σύνταξη σας λέει μπράβο στην κυβέρνηση. Είναι ευαίσθητη η κυβέρνηση. Όταν δεν εξομοιώνει έστω αυτή τη σύνταξη που παίρνει ο ασφαλισμένο στον άλλο ταμείο, μια που είναι ενιαίο τώρα ο ΕΦΚΑ και κάνει το διαχωρισμό στι αγροτικέ συντάξει. Μιλάτε λοιπόν για τα 250 ευρώ που δίνεται στου χάμηλου ταξιούχου, στους, στους ευάλωτου και σε όλου αυτού που αναφέρει το νομοσχέδιο. Είπα λοιπόν και προηγουμένως, δίνετε 250 ευρώ αλλά τους παίρνετε την πρώτη κατοικία, το σπίτι. Αυτή είναι η ευαισθησία σας. Η αγριότητα αυτού του συστήματος που υπηρετείτε. Η βαρβαρότητα που δεν μπορεί παρά να ανατραπεί από την πάλη του ίδιου του λαού μας. Είσαστε μαριονέτες του μεγάλου κεφαλαίου. του υπηρετείτε. Αυτού υπηρετείτε. Ευαισθησία πάνω στις επιλογές τους δείχνετε. Και εκεί σήμερα Αυτού ήθελε να υπηρετήσετε για να μπορέσουν να ενθυλακώσουν το σπίτι. Γιατί είναι, πώς το λένε, και φιλέτο εκεί στην περιοχή. Θα πάει και το τραμ, το μετρό, την επόμενη περίοδο. Μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και το λανσάρετε έξω σαν κάτι το πολύ θετικό. Κύριε Υπουργέ, είστε και Υπουργό. Κοινωνική ασφάλιση, όπω ο κύριο Τσακλόγγλου. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ είναι μισθό, αποτελεί μισθό του εργαζόμενου. Και μειώνεται μόνιμα λοιπόν τι ασφαλιστικέ εισφορέ και το παρουσιάζεται σαν αύξηση, το παρουσιάζεται σαν μια πολιτική η οποία τι κάνει, ευνοεί του ασφαλισμένου. Η μείωση των εισφορών του, η μείωση του μισθού του δηλαδή. Γιατί αυτή η εισφορά είναι η σύνταξή του. Είναι οι ασφαλιστικέ παροχέ. Είναι, είναι μισθό που τον κατέκτησε μέσα από αγώνε. Και εσείς λέτε ότι αυτή θα είναι μόνιμη η εισφορά, ε, μόνιμη η, η κατάργησή τη, για να ευνοήσετε προφανώ του επιχειρηματικού ομίλου που αυτού υπηρετείτε με την πολιτική σα και όχι του ίδιου του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Παραγραφή χρεών προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνετε εδώ. Μιλάμε ότι υπεξερούν, υπεξερούν οι, οι μεγάλε επιχειρήσει οι σφορές των εργαζομένων και του λέτε ότι εδώ και θα παραγραφούν αλλά και θα έχουν ευνοϊκέ ρυθμίσει. Δεν διαχωρίζετε του μικρού από του μεγάλου. Του βάζετε σε ένα σακούλι. Και λέτε ό,τι χρεών, ό,τι χρωστάνε, εδώ θα τα. Εμεί είμαστε εδώ θα διαγράψω με αυτού που το Συμβούλιο Επικρατεία είπε 20, ε, δεκαετία και όχι 20 ετία. Το κάνετε πενταετία μετά. Και όσοι λοιπόν δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν θα πληρώνουν. Μηχανισμού ελέγχου δεν έχετε, του έχετε καταργήσει στην ουσία. Και εδώ κινδυνεύει συνολικά, να το πω έτσι, η ασφάλιση ή μάλλον πάτε σε αυτή τη λογική που έχετε να απαλλάξετε την εργοδοσία από τη συμμετοχή της στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό πάτε να κάνετε. Ουσιαστικά εδώ παραγράφετε τα χρέη τους. Τι κάνετε για τους αυτοπασχολούμενους. Λέτε ότι είναι διευκόλυνση για τους αυτοπασχολούμενους. Όμως αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Γιατί εσείς έρχεστε τώρα και αυξάνετε τις εισφορές τους από 1η-1η του 23 και το αίτημά του να μην αυξηθούν δεν το έχετε κάνει αποδεκτό. Το αίτημά του δεν το έχετε κάνει αποδεκτό. Και τους, λένε, τους λέτε ότι θα σας κάνουμε μία ρύθμιση, θα πάτε αργότερα να πληρώσετε όσα χρωστάτε. Άρα λοιπόν, τι κάνετε, μία θηλιά στο λαιμό που έχουν όλοι αυτοί οι αυταπασχολούμενοι και οι μικροί, την, λίγο την, απολά, την αμολά, τη λιγάκι για να πάρει μια ανάσα, αλλά ξανά όμως έχετε τη θηλιά να τη σφίξετε. Ποινική αντιμετώπιση των οφηλετών. Και σε αυτό την ποινική αντιμετώπιση καμιά, κανένας διαχωρισμό. Ούτε αυτούς που χρωστάνε και έχουν υπηξαιρέσει εισφορές των εργαζομένων, ούτε τους μικρούς τους αυταπασχολούμενους που αν δεν πληρώσουν, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν έχουν την ικανότητα αυτή και έτσι κι αλλιώς άμα δεν πληρώσουν δεν έχουν ασφάλιση, αυτή είναι η ουσία για τον αυταπασχολούμενο, το βάζετε στο ίδιο τσουβάλι. Ό,τι ποινική αντιμετώπιση λοιπόν έχει ο μικρός, έχει και ο μεγάλος. Αυτός που υπεξαιρεί φορές των ασφαλισμένων. Όσον αφορά για την μετατροπή των συμβάσεων μερική απασχόληση σε πλήρη, δίνεται κίνητρα. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών που δίνεται το κίνητρο είναι χρήματα των εργαζομένων και αθρίζονται σε ένα συνεχέ δώρο που μειώνει και επιδοτεί ασφαλιστικέ εισφορέ. Προέρχονται αυτά τα χρήματα από τη φορολογία που έχετε σε μισθωτού ή Τονίζουμε βέβαια και την ανυπαρξία των ελέγχων, το είπαμε και στην πρώτη συζήτηση, έχει καταργηθεί κάθε έλεγχος, οι εργοδότες απασχολούν τους εργαζόμενους όπως και όποτε θέλουν και εσείς λέτε ότι η ψηφιακή κάρτα διασφαλίζει τον εργαζόμενο και μπορεί να πιάσουμε τον εργοδότη μέσα από αυτήν, ένα, δηλαδή, ένα παραμύθι που πουλάτε σε έναν κόσμο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα και τι κάνει η εργοδοσία απέναντι στους εργαζόμενους. Όσον αφορά το θέμα των, των συντάξεων, είπαμε και την προηγούμενη φορά, 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν μόλις 564 ευρώ. Αυτή είναι η σύνταξή τους. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών που ακολούθησαν, όλες οι κυβερνήσεις πριν, και βέβαια η πολιτική του σύριζε που πάνω σε αυτή Έχετε πατήσει και εσείς και συνεχίζεται μία πολιτική η οποία ισοπεδώνει τις συντάξεις, τις κάνει επιδόματα, πενιχρά και αυτοί όλοι που μια ζωή προσέφεραν συνολικά στην εργοδοσία και στο κράτος, σήμερα ζουν με την ευεβαιότητα, με την ανασφάλεια, με τα αχ και τα βαχ, αν δεν μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, μέσα σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας μέσα σε συνθήκες ε, ανατιμήσεων αναπτυμίσεων καθημερινών, μέσα σε συνθήκες δύσκολες για κάθε λαϊκή οικογένεια. Επίσης, τι κάνατε, είχατε υποσχεθεί ότι δεν θα πειράξετε τα όρια ηλικία. Τα όρια ηλικία. Εσείς βγήκατε και λέγατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Έρχεστε λοιπόν σήμερα εδώ και αυξάνετε τα όρια ηλικία στου δημόσιου υπαλλήλου που θέλουν να πάρουν σύνταξη μειωμένη κατά 7 χρόνια. Αυτό πώ δηλαδή θα το παρουσιάσετε, Εξορθολογισμό, Την αύξηση δηλαδή του όριου ηλικία για τη σύνταξη σε έναν δημόσιο υπάλληλο, αυτό που είχε τα 7 χρόνια ε, ε, σήμερα που τα πάτε 7 χρόνια πάνω, τι είναι εξορθολογισμός. Δεν είναι κατάργηση, δεν είναι αύξηση των ορίων ηλικία. Βέβαια, αφού θέλετε να πάτε σε 72 τη σύνταξη. Θα μου πείτε, θα τα αφήσετε εκεί. Αυτό είναι ο σκοπό σα. Να αυξήσετε παραπάνω τη σύνταξη, και το λέμε αυτό να το καταλάβουν και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι οι οποίοι περιμένουν ε, ή ίσω περιμένουν κάποια, έχουν κάποια προσδοκία μια άλλη πολιτική από εσά, η οποία όμω δεν υπάρχει πολιτική σα είναι μια πολιτική, την έχετε χαράξει, είναι ενιαία, είναι μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και θέλετε να οδηγήσετε τον κόσμο εκεί στα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία. Με τοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων. Ένα ταμείο, εγώ συμφωνώ, δεν το είπατε εσεί. Και είμαι βέβαιο δεν το είπατε. Γιατί εσεί θέλετε να ανθυλακώσετε την περιουσία του. Την έχετε προγραμματίσει και καιρό δηλαδή πριν. Όχι τώρα, Σιγά μη λέγατε εσείς στην έκθεση ότι είναι καλό ταμείο. Εσείς θέλετε να υιοθετήσετε, να, μάλλον να υλοποιήσετε, θέλετε να υλοποιήσετε αυτόν τον σχεδιασμό για το ρυθμιστικό της Αθήνας, να παραδώσετε αυτά τα ακίνητα φιλέτα στους, στο μεγάλο κεφάλαιο που θέλει να επενδύσει τον τουρισμό. Αυτό θέλετε να κάνετε. Να τα αρπάξετε και να τα δώσετε σε αυτούς. Αλλιώς δεν εξηγείτε όλοι αυτοί να το πω έτσι, η προσπάθεια που κάνετε, που είναι σαντίθεση αντίθεση όλο ο κόσμο, μηδενό εξαιρουμένου, και των Νεοδημοκρατών και των Μπασόκων, και των Σιριζέων και των Κουκουέδων, όμω εσεί δεν ακούτε κανέναν, έχετε δεσμευτεί απέναντι στο κεφάλαιο να αρπάξετε την περιουσία αυτή και να του τη χαρίσετε. Όσον αφορά το θέμα της καταβολής αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων είναι σε κάτι που εμείς έχουμε διαφωνήσει ριζικά. Θεωρούμε ότι αυτές οι δύσκολες περιπτώσεις παιδιών που δεν επιθυμούν οι υποψήφιοι θετοί και οι ανάδοχοι γονείς να τα έχουν, λέτε να τα δώσουμε σε επαγγελματίε αναδόχους. Και επειδή είναι λοιπόν στην επικαιρότητα, το θέμα αυτό από ευαίσθητους ανθρώπους που κάνουν τις ΜΚΟ και εκμεταλλεύονται τα κακοποιημένα παιδιά, επειδή η πολιτεία αυτή δεν δίνει δραχμή για τον άνθρωπο, δεν δίνει ευρώ για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένου, για τις γυναίκες, τους κακοποιημένους και τα λοιπά, παραδίδει λοιπόν τα παιδιά σε επαγγελματίες αναδόχους ή σε επαγγελματίες όπως ήτανε η σε επαγγελματιες οπως ήταν η κηβωτος του τρόμου που την ενισχύεται συνεχώς και εδώ πήρετε πίσω το άρθρο 32 να μην παραχωρήσετε οίκημα του ΕΦΚΑ σε έναν ο οποίος τέλο πάντων αποδεικνύεται ότι μέσα από τη ΜΚΟ έκανε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα με τις καταγγελίε τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εδώ να σφυρίζετε τα αδιάφορα ή να έχετε εδώ ρυθμίσεις όπου να συνεχίζεται αυτή την εγκληματική πολιτική σε βάρος αυτών των κακοποιημένων παιδιών Και με αυτή κατώ, την πρόταση. Να τελειώνω, τελειώνω. Επίσης, όσον αφορά το θέμα των, του ΟΑΕΔ, για το θέμα των ανέργων, τα 250 ευρώ τα παίρνουν μόνο το 1 πέμπτο των ανέργων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός όλοι οι υπόλοιποι. Για να το ακούσουν δηλαδή οι άνεργοι και αυτοί που είναι γραμμένοι για πολλά για μακροχρόνια άνεργοι, ότι δεν θα πάρουν γιατί δεν έχουν τι προποθέσει. Το 1 πέμπτο μόνο θα πάρουν αυτά τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά το θέμα των αρμοδιοτήτων και την κατάρριξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, εντάξει, κουμάντα θα κάνει ο Υπουργό αμέσω. Είναι κυβερνητικό από πάνω, δεν θέλει δηλαδή αντιπρόσωπό του. Είναι ο ίδιος που κάνει κουμάντο και δίνει όλο, όλες τις φορές των ασφαλισμένων, όλα τα οικονομικά δηλαδή του, του ίδιου του ΟΑΕΔ, τα παραχωρεί στους εργοδότες με τη μορφή προγραμμάτων, κινήτρων και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε τόσα χρόνια. Όμως υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την δυνατότητα σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών που το φέρνει σήμερα εδώ η κυβέρνηση, δίνει τη δυνατότητα σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας πριν από την έναρξη του νόμου 32-27 του 4 που είχαν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο του, της ΔΥΠΑ, του, του ΑΕΔ, τέλος πάντων, να συντάσει νέα σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. Εμείς αυτό το θεωρούμε ότι είναι ε, σε βάρος, αν θέλετε, των ίδιων των ιδιοκτησιών, των ιδιοκτητών, των ε, δικαιούχων των κατοικιών. Μπορεί μέσα από εκεί, να, τέλος πάντων, να αφισβητηθούν ιδιοκτησίες και... Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να το αποσύρετε. Υπάρχει η πρόταση το 304 ευρώ που λέτε εδώ για την, τιμή που ορίζεται. Κύριε Κατσόρη, Όμως θα πρέπει, να υπάρχουν, τελειώνω, πράγμα. πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες ότι όταν κάποια εργατική οικογένεια που αδυνατεί να πληρώσει λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει ή που έχει χάσει τη δουλειά του να μην χάνει το σπίτι και νομίζω ότι πρέπει να προβλεφθεί μέσα στο νομοσχέδιο. Όπως επίσης για τα ΑΜΕΑ. Να, υπαρθε... να επανέλθει η συνταξιοδότηση γονέων ΑΜΕΑ με 25 έτη ασφάλισης και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν κάποια χρόνια που κατοχύρωναν δικαίωμα με 7.500 ένσημα και 25 ετία. Είναι κάτι που λέτε ότι είστε ευαίσθητοι απέναντι στα ΑΜΕΑ. Νομίζω ότι πρέπει μια τέτοια ρύθμιση να την δείτε. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες η μία αφορά τη 13η και 14η σύνταξη, η άλλη αφορά τον... τη μείωση του κόστου εξαγορά των πραγματικών χρόνων, η οποία από 6,67% έχει πάει 20%, η άλλη αφορά την σερβιωτική θητεία να είναι συντάξιμες αποδοχές χωρίς εξαγορά της σερβιωτικής θητείας και έχουμε και άλλες δύο τροπολογίες που θα τις καταθέσουμε. Και καλούμε βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα να τη στηρίξουν.